Στην κατάργηση της ιερατικής σχολής της Βελάς επικεντρώθηκε ο επικεφαλής των Οριζόντων Σπύρος Ριζόπουλος. Ο κ. Ριζόπουλος έκανε λόγο για ευθύνες όσων, υποκριτικά όπως χαρακτηριστικά είπε, ξεσηκώθηκαν πριν από λίγο διάστημα, δείχνοντας προς τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κύριο κύριο Μάξιμο, και τον Περιφερειάρχη Πύρου, Αλέξανδρο Καχρημάνη. Ο κ. Ριζόπουλος είπε ότι συγκέντρωσε αρκετά στοιχεία αναφορικά με την υπόθεση της ιερατικής σχολής της Βελάς. Σε αυτό βοήθησαν, σύμφωνα με τον ίδιο τον κύριο Ριζόπουλο, οι συνομιλίες που είχε τόσο με τον Κώστα Γαβρόγλου, πρώην Υπουργό Παιδείας, όσο και με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλο Αλμπάνη. Χάρη πρόχειρων εντυπωσιασμών για να κρύψουν την πραγματικότητα και τη δική τους εμπλοκή. Γνωρίζετε ότι βασικός πυλώνας της πολιτικής μου είναι να ανταλλάσσω απόψεις με τους διαμορφωτές της πολιτικής ζωής της χώρας κεντρικά. Είχα λοιπόν τη δυνατότητα μέσα στον Αύγουστο να κάνω μια φανταστική και εγκάρδια συνομιλία με τον τότε Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου. Ο κύριος Γαβρόγλου, σαφέστατα προσεκτικός, δεν θέλησε να τοποθετηθεί ο ίδιος προσωπικά από το ζητήματο, όμως μου παρέθεσε πλήρως τα γεγονότα. Η πρώτη μεγάλη αλήθεια ήταν ότι ήταν επιθυμία και της Αρχιεπισκοπής και της Τριανδρίας που τότε υποστήριζε την Αρχιεπισκοπή στην οποία συμμετείχε και ο Δεσπότης Ιωαννίνων στη μεγάλη διαπραγμάτευση που έγινε με την τότε κυβέρνηση στην οποία μετείχαν ο Πρωθυπουργός Τσίπρας, ο κ. Τζανακόπουλος και ο κ. Γαβρόγλου στη διαμόρφωση της σχέσης κράτους-εκκλησίας υπήρξε αίτημα της Αρχιεπισκοπής να διαμορφωθούν τα κέντρα ιερατικής μαθητείας. Σχολές διετίας όπου ουσιαστικά θα περνούσαν υπό την καθοδήγηση και την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής. Αυτό έγινε με την απόλυτα σύμφωνη γνώμη του Δεσπότη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα υπήρχε περίπτωση να διαμορφωθεί ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο και να συνεχίσουν να λειτουργούν οι ιερατικές σχολές. Συνεπώς, δεν απλά το γνώριζε, ήταν και επιθυμία τους και απέτηση να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε η δημιουργία ενδιαφέροντος ενός προγράμματος διετίας, το οποίο θα ξέφευγε λίγο από τη λογική των ΙΕΚ, τα οποία για λόγους που εγώ δεν μπορώ να κρίνω γιατί δεν μπορώ να παρακολουθήσω το σύστημα, οδεύουν σε μια διαδικασία απαξίωσης και απαξιώνεται από την ίδια την αγορά. Υπήρχε λοιπόν τότε ένα σχέδιο δημιουργίας ειδικών σχολών διετίας αποκλειστικά για αποφύτους με δεξιότητες. Η επιθυμία τότε του κυρίου Αλμπάνη σε αυτή τη διετία, μια τέτοια είδους σχολή να ήταν μια αντίστοιχη γεωπονικής και γαλακτοκομικής υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου. Εν συνεχεία, ο κ. Ριζόπουλος αναφέρθηκε στην απόφαση του Αρείου Πάγου το 1985, σύμφωνα με την οποία η ακίνητη περιουσία της Βελάς περνά στο ελληνικό δημόσιο. Ζήτησε λοιπόν από τον Μητροπολίτη να παρουσιάσει τον νόμο με βάση τον οποίο του επιτρέπει σε έδαφος που δεν του ανήκει, όπως είπε ο κ. Ριζόπουλος, και προχώρησε οποιαδήποτε επένδυση. Γιατί, όπως είπε, όταν υπάρχει απόφαση Αρείου Πάγου, πρέπει να υπάρχει νομοθετική τροποποίηση για να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν έχω δίκιο, είπε χαρακτηριστικά, και δεν υπάρχει, τίθεται θέμα νομιμότητας των επενδύσεων ΕΣΠΑ και των οικονομικών στηρίξεων της περιφέρειας. Και αυτό, ανέφερε, είναι σοβαρό. Τέλος, είπε ότι εφόσον εκλεγεί, θα διερευνήσει το κατά πόσο μπορούν να διεκδικήσουν από το Υπουργείο Οικονομικών το σύνολο των κληροδοτημάτων. Ζητάω λοιπόν από τον Μητροπολίτη να παρουσιάσει εκείνη την υπουργική απόφαση ή εκείνη την τροπολογία νόμου με βάση την οποία σε έδαφος που δεν του ανήκει προχώρησε σε επένδυση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όταν υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να υπάρχει κάποια νομοθετική ή νομική τροποποίηση. Εάν έχω δίκιο ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και δεν εύχομαι να έχω δίκιο, τότε σημαίνει ότι αυτόματα τίθεται ζήτημα νομιμότητας των επενδύσεων ΕΣΠΑ και των όποιων οικονομικών στηρίξεων της περιφέρειας.
Και αυτό είναι σοβαρό. Νωρίτερα είχε εκφράσει τα συγχαρητήριά του στον Δημήτρη Μπακοχρήστο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλείου, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόσυρση των ελληνικών πετρελαίων από την Ήπειρο.